να φτάσεις στον υπέρτατο στόχο, πρέπει να είσαι δυνατός, να έχεις επιμονή, υπομονή, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να έχεις ένα στόχο. Ο στόχος απαιτεί θυσία με την καλή έννοια, με την έννοια της αγάπης και απαιτεί πάθος για αυτό που επιθυμείς. Ευγενής άμυλα, αθλητικό πνεύμα, ομαδικότητα και όλα αυτά με Lego. Φέτος η θεματολογία είναι αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο όμορφο στη ζωή ενός ανθρώπου. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις επιτυχίες, τις διακρίσεις και τα μετάλλια που ήρθαν. Μαθαίνει κάποιος να προσπαθεί, να συνεργάζεται, να πετυχαίνει στόχους και να αποκτά αυτοπεποίθηση μέσω της τεχνολογίας που συνεχώς εξελίσσεται. Ο αθλητισμός με τη ρομποτική έχουν πολλά κοινά στοιχεία, όπως είναι η στοχοπροσήλωση, η καθημερινή προσπάθεια του να γίνεσαι καλύτερος και τα μεγάλα όνειρα. Όλες αυτές οι αξίες αντιπροσωπεύουν και τις δικές σας προσπάθειες που, όπως γνωρίζω, σε αυτό το πρωτάθλημα ο αθλητισμός πρωταγωνιστεί. Η ρομποτική θα φέρει στο μέλλον τις λύσεις για πολλά προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Άρα, εσύ μπορεί να αλλάξεις το παιχνίδι και να γίνεις ο νικητής. Σας προσκαλούμε λοιπόν στο First LEGO League που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Και σας προσκαλούμε εκεί για να βιώσετε όλες αυτές τις όμορφες στιγμές. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες, να το ζήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η τεχνολογία είναι στη ζωή μας και η τεχνολογία μπορεί να δώσει ζωή. Οι ιδέες είναι δικές σας, οι καινοτομίες είναι δικές σας. Πίζουμε να μας πάτε σε μια νέα εποχή. Να θυμάστε πάντα πως νικητής είναι η γνώση και η εμπειρία. United we play, together we win. Καλή επιτυχία, παιδιά.